Το δεύτερο βίντεο ακολουθεί ένα άλλο γνωστό παιχνίδι, το House of the Dead 4. Λοιπόν, ειλικρινά και εγώ δεν, παρόλο που υπάρχει στο PlayStation 3, η έκδοση για arcades μπορείτε να την παίξετε στον υπολογιστή. Εντάξει, έχει κάποια γραφικά προβλήματα, αλλά δεν είναι τόσο, εντάξει, σε σχέση με τη δυσκολία της εξομοίωσης του συστήματος Sega Lindbergh είναι ελάχιστα. Το παιχνίδι το είχα παίξει τα ηλεκτρονικά καμιά 10-12 χρόνια, ίσως το τελευταίο καλό arcade παιχνίδι που είχαν βγάλει τότε και σχετικά καινούριο. Μετά άρχισε η πτώση, δηλαδή μετά το ρίξανε σε παιχνίδια κυνηγιού, τέτοια με νερά, τέτοια πιτσιλίσματα και τα γνωστά ράλι, δηλαδή δεν υπήρχε μετά ποικιλία. Το House of the Dead νομίζω ήταν. Και μετά το υπάρχουν και άλλα βέβαια, όπως το. Βγάλουν το Terminator νομίζω ή το Jurassic World με αρκετή πιστόλια, αλλά έπαιξα λίγο, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή το Jurassic Park Lost World ήταν πολύ καλύτερο. Και πριν 20 χρόνια έχει βγει δηλαδή. Λοιπόν. Το είχα παίξει, θυμάμαι, αλλά το άντε στη δεύτερη τρίτη πίστα να το είχα φτάσει, εντάξει, θέλει πολλά κέρματα. Νομίζω το παιχνίδι είναι, συνεχίζει πριν το 3 ουσιαστικά, είναι prequel. Αλλά το 3 είχε και τα τουφέκια που σου βγαίνει όμως να τα σηκώσει για να παίξει. Εδώ τουλάχιστον έχεις κάτι πιο ελαφριά πιστόλια και δεν ήταν τόσο ζόρικα. Λοιπόν, με ποντίκι παίζεται. Μόνο κάνεις ρελό το όπως θα έρθουν να βγάζεις το ποντίκι εκτός του ψηφτή. Με το ποντίκι είναι πιο εύκολο βέβαια, αλλά αν και χάνεις κάπως την ταχύτητα και στην ακρίβεια που έχεις με το φυσικό όπλο. Ήταν μια αυτόματο όπλο. Εδώ, εντάξει. Ενώ το House of the Dead και δύο είχαν πιστόλια. Εδώ άμα σε σπρώχνουν, σε πιωσαν. Ναι, εδώ αυτό δεν είναι κανονικά, η πράσινη οθόνη δεν είναι σαρτινικά, δεν υπήρχε αυτό, εντάξει. Και μικρό το κακό, νομίζω και σε μια άλλη πίστη εμφανίζεται έτσι. Να δείτε και τι λογοβίδες να πες. Να και δύο λογοβίδες που λένε. Θα κάνω όλα βίδες κάπως έτσι. Και νομίζω στην επιλογή κατεύθυνσης νομίζω δεν το ποντίκι και δεν λειτουργεί και πρέπει μόνος του. Α, ξέρεξε. Α, ναι, έτσι, ναι, έτσι. Και μπορείς, το καλό είναι ότι μπορείς να αυξήσεις την ανάλυση, να το παίξεις και σε 4K σχέση με τα ηλεκτρονικά και καλύτερα. Έχει βγει και στο PlayStation και Xbox νομίζω. Το PlayStation 3, αλλά εκεί η ανάλυση είναι πόσο λένε. Είναι άντε 720.000, εδώ μπορείς να το κάνεις όσο θες. Αυτό είναι το καλό. Το τεχνητό πρόγραμμα τεκνό, να εδώ. Εγώ θέλω αυτό νομίζω, αλλά δεν είναι. Α, το διάβασα, εντάξει. Ενώ άμα διάλεγα τα δεξιά θα πήγαινα κάτω από τα ζώα.
Πρώτα το χαρακτήρα λοιπόν. Αυτό το πυροβόλα με αυτή είναι δηλαδή. Σαν και ας το δίνει επίδε να σκοτώσω το boss. Το πρώτο boss είναι εδώ. Δεν έχω πληροφορία για τη σχολή, οπότε πρέπει να είμαι. Αυτό το πρώτο boss είναι το πάντα πιο, εντάξει, είναι σχετικά εύκολο, αλλά πρέπει με τα πολυβόλες είχα πιο πολύ ποντί και τώρα που να το κουνήσω. Τώρα δυσκολεύει, νομίζω πρέπει έχει καλύφθει από τον τοίχο τώρα. Όπως βλέπετε, εντάξει, αυτός είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και άμα το βγάζαν η έκδοση για PlayStation 3 με χειριστήρια παίζεται και με light gun νομίζω. Αλλά τώρα το light gun στις ψηφιακές τηλεοράσεις δεν ξέρω, δεν είναι τόσο καλό στις αναλογικές. Δεν μπορείς να το δραματίσεις, είναι... μπορώ να πω εντάξει, το κάνανε αρκετά καλό, το βρίσκω καλύτερο από το 3, αλλά έτσι με λιγότερο suspense, γιατί πλέον ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την θέαση. Τα λέμε. Γεια σας. Το κλείνουμε. Νομίζω με το escape κλείνει. Φαίνεται και stop. Γεια σας.